Τι δεν ισχύει. Και εδώ έρχεται το αποκλειστικό για να ολοκληρώσει και την κουβέντα. Φώτη, σε παρακαλώ, δώσε το γραφικό και το αποκλειστικό. Δεν ισχύει ότι ο Χανταμπάκης ήξερε για τη Σταυρούλα. Η Σταυρούλα και ο Χανταμπάκης δεν έχουν ιδέα για το τι reality στήθηκε στις πλάτες τους από τους κυρίους Κατσούλη, Βασάλο και Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Δεν ισχύει ότι η Σταυρούλα είπε στο Χανταμπάκη ότι μου αρέσει ο Βασάλος. Δεν έχει υποθεί ποτέ αυτό, δεν ξέρουν οι δυο τους όλα αυτά που έχει γίνει όμως σαν γεγονός. Έχει πάει ο Χανταμπάκης να το πει στο Βασάλο. Δεν έχει. Από αυτά που γνωρίζω λοιπόν και ξέρω τη θέση των δύο παιδιών, ότι δεν ξέρω τη θέση, ξέρω ότι δεν γνωρίζουν τίποτα, δεν τους έχει μεταφερθεί τίποτα, δεν τους έχει ερωτήσει κανείς εκεί τίποτα. Όλο αυτό που βλέπουν. Άρα τι λες, βρε Νίκο, ότι ο Βασάλος από μόνος του είπε. Θέλεις να ακούσεις το ρεπορτάζ μου και αν θέλεις το πιστεύεις ή όχι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Όλα έγιναν και σας λέω ότι έσπασε η κλίκα πότε. Όταν ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός ότι δεύτερος στην τάξη στην ομάδα είναι ο Χανταμπάκης. Ο Χανταμπάκης. Δεν το ξέραν αυτό, έπρεπε να του το πει ο Λιανός. Όχι, δεν το ξέρανε, ναι. Ότι είναι πολύ καλός αγωνιστικά, είναι πολύ κοντά στο Σάκη. Δεν περίμεναν ότι είναι τόσο ψηλά ο Στέλιος Χανταμπάκης. Δεν με πιστεύετε, το φάνηκε ξέρω. Κιόλας εκεί. Όχι. Ρε παιδί μου, έχουμε εξηγήσει και πληροφορίε. Εμείς βλέπουμε ένα πρόγραμμα που είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που εσύ ξέρει. Δηλαδή τηλεοπτικά. Ναι, τηλεοπτικά. Και λογικό να ο Βασάλος δηλαδή από μόνος του δεν υπάρχει το γεγονός. Το γεγονός. Η Σταυρούλα δεν είπε κάτι στο Χανταμπάκη για αυτά που αισθάνεται για τον Βασάλο. Ό,τι και να είναι αυτό. Ούτε δεν το είπε αυτό ποτέ. Υπάρχει, ούτε η μεταφορά της πληροφορίας. Μα δεν μπορεί ούτε ο Βασάλος ξαφνικά να έβγαλε υπάρχει από, από μόνος του ένα σενάριο. Ρώτησες και μόνη σου χθες. Η Μελίνα, βρε παιδιά που μας τα λέει όλα. Ποιος πήγε και τη τάπε, αφού αυτοί εμπλέκονται. Κάποιος λοιπόν από αυτούς πήγε και το έκανε με κάποια σκοπιμότητα. Ομοίως και ναι, στον Τάκη. Αλλά όλοι το αρχικό γεγονός δεν έγινε. Όχι, δεν έγινε. Οι δύο άνθρωποι στα αριστερά της οθόνης σου, στο υπογράφο. Γιατί είναι άλλο να το πάρεις και να το πας κάπου αλλού, και είναι άλλο να μην έχει γίνει ποτέ και να το δημιουργήσει από το κεφάλι σου. Άκουσέ με προσεκτικά. Άκουσέ με. Οι δύο άνθρωποι στα αριστερά της οθόνης μας δεν έχουν ιδέα. Κράτησε το αυτό που στο λέω, γιατί θα το χρειαστούμε στο μέλλον. Δεν έχουν ιδέα για το reality που στήθηκε στις πλάτες τους, όπως στήθηκε, με αυτά που είπανε, όπως τα είπανε. Δεν ξέρουν τίποτα. Εγώ δεν πιστεύω θα ότι μπορεί να υπάρχει κάτι ο Βασάλος. Είπε ότι ο Χανταμπάκης ξέρει κάτι από τη Σταυρούλα και παιδιά να μην το πούμε και το ξέρει και ο Τάκης το ξέρει και η Μαριαλένα. Δεν γίνεται αυτό. Αν ισχύει πάντως αυτό, ντροπή στον Κωνσταντίνο Βασάλο, γιατί είναι φίλοι με τον Στέλιο Χανταμπάκη από το 2017. Δύο μέρες το σκέφτομαι τώρα αυτό το πράγμα. Είναι άσχημο. Το έβγαλα από μέσα. Παιδιά. Δεν μπορούσα να πια. Όχι. Έξι χρόνια. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι τρεις έχουν κάνει τέτοιο πράγμα. Παιδιά, είναι πολύ κοντό αυτό. Γιατί εμπλέκεται η κοπέλα. Δεν είναι μόνο το ότι είπε κάτι τώρα για το Χανταμπάκη. Εμπλέκεται και μια γυναίκα η οποία εν αγνία της συζητιέται για το όνομά της. Στις πλάτες της Σταυρούλας στήθηκε ένα πολύ άσχημο reality. Πολύ άσχημο reality. Και θα έβγαινε να το πει στο κιού του ο Βασάλος. Και να πει ότι ξέρετε, δεν θέλω να δοθεί έκταση. Ναι. Γιατί δεν είναι σωστό για την κοπέλα. Πείτε ό,τι θέλετε. Διαστενεύουν τα περιθώρια, τον βλέπουν το πια απειλητικά. Οι απορίες σας είναι πολύ εύλογες και αυτό σας λέω. Πείτε ό,τι θέλετε. Επίσης, μέχρι τώρα Νίκο, ο Βασάλος δεν έδωσε διαδείγματα. Έλεγα, αν δεν ήξερα την πληροφορία που ξέρω, θα έλεγα ακριβώς τα ίδια. Ναι, και αν την άκουγα από τον οποιοδήποτε Μπαρτσόλη, θα έλεγα τα ίδια με εσάς. Τι λέει αυτό. Σαφέστατα. Επειδή λοιπόν εμείς ακούμε τον Μπαρτσόλη, να σου πω ότι μέχρι σήμερα ο Βασάλος δεν έχει δώσει τέτοια δείγματα ότι μπορεί να φτάσει σε αυτά τα άκρα για το reality. Είναι χειριστικός. Παιδιά, φαίνεται εδώ ότι είναι απόλυτα κάνει χειριστικός. Κάνει λίγο φαν, κάνει ένα ρόλο, κάνει λίγο πλάκα. Αλλά αυτό όλο που λες έχει είναι τεράστιο. Έχει αποδομήσει όλους τους παίκτες στα κιού του και μπροστά του δεν έχει πει τίποτα. Σιγά τώρα μη συγκρίνεις και τον Βασάλο με τον Μαρτίκα. Δεν ξέρω ποιος είναι χειρότερος. Ο κόσμος σας αποφασίζει. Ο Μαρτίκας ό,τι λέει στα κιού πάει και τα λέει και μπροστά τους. Καλά, ο Μαρτίκας μιλάει σε όλους μπροστά στα συμβούλια, τα πάντα τους τη λέει κανονικότατα. Δεν κρύβει το ψυχοδακτυλό του. Ο Μαρτίκας έχει μια πολύ έντιμη στρατηγική. Ό,τι θα πει στα κιού, τα λέει λίγο πιο βασταγερά, πάει και τα λέει μπροστά τους. Θες να απαντήσεις, να ξέρει. Ξέρει ο άλλος τι έχει πει ο Μαρτίκας. Και διδάσκει εδώ μιλάμε και για ανθρώπους που δεν ξέρουν στις πλάτες τους τι γίνεται. Στην αρχή του Survivor που έβλεπες μία αντιπαλότητα ανάμεσα στη Μελίνα και στη Σταυρούλα. Ούτε αυτό υπήρχε σαν γεγονός. Μπορεί να είναι αθλητική αντιπαλότητα όμως. Παιδιά, ο Βασάλος θα έπρεπε να είναι εκτός παιχνιδιού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για ποιο λόγο, καλέ? Γιατί αγωνιστικά είναι χάλια. Ναι, αλλά εγώ από το σπίτι μου το ψηφίζω να μείνει. Ναι, γιατί έχει φάνη. Όταν βγαίνει υποψήφιο. Αλλά είναι survivor, έτσι. Δεν είναι μόνο αθλήματα όμως survivor. Ο Βασάλος κάνει διακοπές. Καλά κάνεις.
Ό,τι λέω εδώ δεν είναι για να πω κάτι κακό για ένα παίκτη. Ψήφισε τον. Και εγώ να τον ψηφίσω. Απλώς να ξέρετε ότι ψηφίζω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει αυτά. Τον στηρίζω με μανία να φτάσει στο γαλάτσι. Πάντως, αρκεί να ξέρουμε πώς φτάνει ο καθένας στο γαλάτσι. Σαν πληροφορία μου έχει έρθει, δικό μου τώρα αυτό, ότι υπάρχει ένα κορίτσι που το στηρίζει πάρα πολύ ο κόσμος που κάνει και εντύπωση. Γιατί δεν είναι κορίτσι το οποίο είναι δυνατή πολυδημοφιλής ή πολυδημοφιλής. Παρόλα αυτά. Για ποια λες? Τώρα δεν μπορώ να πω γιατί έχει να κάνει. Είναι μια δική μου πληροφορία. Καλά, μετρημένα κουκιά είναι τα κορίτσια. Δεν είναι η Ρία θα είναι, η Στέλλα Μπουλέον. Η Ρία θα είναι, ή η Μελίνα θα είναι. Που έχει πέσει αγωνιστικά, αλλά έχει πολύ κοινό. Η Σταυρούλα και η Μαριαλένα πάντως δεν πιστεύω ότι είναι. Γιατί είναι οι δύο πιο έντονες παίκτριες. Τι άλλο θα δούμε?